σημερινή εκπομπή έναν πολύ αγαπημένο φίλο, έναν εμπνευσμένο μέτρο της μόδας, έναν δημιουργό γυναικείων και ανδρικών στυλιστικών οραμάτων. Σήμερα μαζί μου ο Λάκης Γαβαλάς. Γεια σου, Κορίνα μου. Λάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Και εγώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το εξής. Πρόσφατα βρέθηκες στη Θεσσαλονίκη και στο TEDx, όπου μίλησες για την πορεία σου μέχρι σήμερα. Συγκράτησα 6 λέξεις, οι οποίες κατά τα λεγόμενά σου σε χαρακτηρίζουν. Η πρώτη λέξη λοιπόν είναι το πείσμα. Πείσμα πάει να πει ότι έχεις στόχο στη ζωή σου. Αν ο στόχος είναι αυτός σου σε παρακινεί για να ενεργοποιήσει το πείσμα. Στη δική μου περίπτωση και όπως είπα τότε, θυμάμαι πολύ καλό ότι είχα πάει στο Λονδίνο να κλείσω τη συμφωνία με την Burberry. Ήμουνα μόνος μου, όπως πάντα ήμουνα μόνος μου στην εταιρεία, γιατί οι δικοί μου άνθρωποι, επειδή παίρναν μαζεμένο φαγητό, δεν κινήθηκαν ποτέ. Δεν ήξερε ο CEO, ο δικός μου, τον CEO της οποιασδήποτε εταιρείας. Πάω λοιπόν εκεί, είμαι με 8 άτομα γύρω από ένα τραπέζι, μιλάνε τα άπτεστα αγγλικά για την Άγγλη. Αυτά, ξέρεις, με τον της μύτης, λες και έχω μέσα ένα κουκούτσι από ελληνική ελιά. Και εγώ πρέπει να αντιμετωπίσω τα πάντα. Ο ένας είναι στο marketing, ο άλλος είναι στις αποθήκες, ο άλλος είναι στο image και όλα αυτά τα πράγματα. Το meeting ήταν 4 η ώρα και 7 παρα 10, ενώ τους είχα εξηγήσει τα πάντα ό,τι θα έκανα για αυτούς για να εξασφαλίσουν τους τζίρους, την παρουσία τους, την ωραία κτλ. Αυτοί δεν είχαν ακόμα αποφασίσει. Οπότε σηκώνομαι και λέω: συγγνώμη, λεπτά, η ώρα έχω μανικιούρ, πεντικιούρ, πρέπει να φύγω. Αυτοί πάθανε σοκ. Την όλη μέρα το πρωί, με ένα πείσμα τρελό, πάω και λέω: θέλω τώρα το συμβόλαιο, γιατί εχθές σας εξήγησα τα πάντα. Είμαι σίγουρος ότι 3 από εσάς δεν κοιμήθηκαν για την εντύπωση που τους έκανα. Αλλά θα πρέπει να είστε ξύπνοι συνέχεια μέχρι την ημέρα που θα δείτε τους πρώτους τζίρους. Το πείσμα μου λοιπόν με έκανε από μόνος μου να πάρω μια εταιρεία και πάει λέγοντας. Αυτό για μένα είναι πείσμα. Το να πετύχω στόχους και να τους μοιράζομαι μαζί με τους άλλους. Αυτό το πείσμα συνδέεται απόλυτα με την επόμενη λέξη που είναι η τόλμη. Ναι. Τόλμησα, όπως είπα και εκεί, να αλλάξω το όνομά μου από Απόστολο σε μια μικρή συνοικία που έμενα τότε στον Κορυδαλό και να το κάνω Λάκης. Ήταν και βέβαια η πρώτη καιρή που έκανα και τα αγγλικά, γιατί ξέρεις, οι γονείς με βάλανε από μικρό να μάθω γλώσσες κτλ. Ευτυχώς. Αλλά Λάκης για μένα δεν ήξερα ότι είναι διάφορα άλλα ονόματα ελληνικά τα οποία καταλήγουν σε Λάκης, από Απόστολος που ήμουν εγώ. Αλλά το Λάκη ξεκινούσε από τις πρώτες λέξεις που έμαθα στα αγγλικά. Λάκη, δηλαδή τυχερός. Και επειδή αισθάνθηκα ότι ήμουν τυχερός να έχω καλούς γονείς κτλ., είπα Λάκης, Λάκη. Και έτσι ξεκίνησε η τόλμη να με καθοδηγήσει η ζωή μου και σε πολλά άλλα πράγματα. Το συμφέρον πώς συνδέεται? Κοίταξε, εγώ το έχω πει και στη συναδελφή μου που ήταν και συνεργάτης μου. Αν δεν υπάρχει ένα συμφέρον, δεν μπορεί να πάει μπροστά κάτι. Το συμφέρον δεν είναι πάντα κακό. Συμφέρον είναι να αναγνωρίζεις εσέναν ότι είσαι μια επιτυχημένη δημοσιογράφος. Και αν θες μαζί να φτιάξουμε πράγματα ώστε να βγει κάτι χαριτωμένο. Να έχει, όπως η μπάλα η καλοφουσκωμένη κάνει γκέλ, γκέλ πρέπει να κάνει και το συμφέρον, δηλαδή να διονύζεται. Γιατί αν έχει συμφέρον απέναντι, θα έρθει μια μέρα και θα πάρει από σένα, ναι, από μένα, μάλλον τα ρούχα. Σε σένα θα δώσει μια καλή συνέντευξη. Στον κάμεραμέν θα του πάρει ένα καλύτερο φακό για να μας δείχνει και πιο λαβερούς. Και πάει λέγοντας, αν δεν υπάρχει λοιπόν αυτό το συμφέρον, δεν θα έχει γίνει τίποτα. Με αυτή την έννοια. Και έτσι αυξάνεις και έχεις πιο πολύ κόσμο μαζί σου. Εκείνοι έχουν συμφέρον από σένα να πάρουν, εσύ φυσικά από αυτούς. Αυτού του είδους το συμφέρον εννοώ. Όχι το συμφέρον να καταπατήσεις κάποιον για να ανέβεις προς Θεού. Πάντα πρέπει να υπάρχει συμφέρον, αλλιώς δεν υπάρχει κίνητρο. Μετά πάμε στη γνώση. Ναι. Κοίταξε, οι γνώσεις μου ήταν πολλές. Καταρχήν, όταν έκανα χορό, έκανα σε 2 διαφορετικές σχολές. Έκανα μία Γκράχαμ στη Ραλουμάνου και στην Καμπαλάδο έκανα μοντέρνο. Μιλάμε τώρα για το 65, έτσι. Έπειτα πήγαινα σε γαλλική σχολή, αλλά έκανα έξτρα γαλλικά, γιατί τότε που πήγα εγώ να φοιτήσω, άρχισαν τα γαλλικά να μειώνονται στο Σεν Πολ, στον Πειραιά που πήγαινα στη γαλλική σχολή. Άρα έπρεπε να πάω σε ένα έξτρα στη γαλλική ακαδημία, που ήταν πάνω από το Μυροβόλο στον Πειραιά, στο Παπασπύρου κοντά. Και έτσι είχα πρώτα απ' όλα για την πλατεία Παπασπύρου που έδειχναν τα φουλάρια μου, τα έτσι, τα αλλιώς και όλα μου τα ρούχα. Μετά πήγαινε στη σχολή, ήταν ένα νεοκλασικό κτίριο, είναι ακόμη. Ανέβαινε σε αυτές τις υπέροχες σκάλες και όταν έβγαινες και έλεγες «Bonjour, bien arrivé», etc., έκανε ένα μοντάρισμα μυαλού πολύ ωραίο. Αυτό ήταν, κατακάθισε πάνω στη γνώση. Η πειθαρχία.
Ωραία, πειθαρχία. Σήμερα, θα σου πω για σήμερα τι αντίκτυπο έχει η πειθαρχία. Δεν καπνίζω, δεν πίνω πολύ αλκοόλ, σχεδόν καθόλου. Δεν ερωτεύομαι πολύ εύκολα. Δεν απογοητεύομαι εύκολα. Και το μόνο κακό είναι που μέσα στην πειθαρχία μου με έχει λιγάκι ξεγελάσει είναι οι δύο πόντοι που έχω πάρει στην κοιλιά μου από τότε που ήμουν νέος, που ξεκίνησα να τα έχω καλά με την πειθαρχία. Θεωρώ ότι αυτό που αποζητώ από τους άλλους, να πειθαρχούν απέναντί μου, πρέπει να το κάνω πρώτος εγώ και να το δείχνω για να μπορώ μετά να το αποζητήσω. Και τελευταία έρχεται η αυτογνωσία, η οποία μου φαίνεται πολύ λογικό να την έχεις ως τελευταία και κυριότερη, φαντάζομαι. Ναι. Αυτογνωσία θα πει ότι ξέρεις τα ελαττώματά σου. Όταν εκτίθεσαι πάρα πολύ, καταρχήν πρέπει να κρατάς, όπως λέμε, τις βινιέτες, όπως λέμε στη δικιά σου δουλειά, δηλαδή τους τίτλους. Mm-hmm. Δηλαδή, σήμερα βγήκα από το πρωί μέχρι τη νύχτα και έκανα 2-3 πράγματα λάθος. Έκανα πάρα πολλά σωστά. Φιλτράρεις, μπαίνει η πειθαρχία, έρχεται κοντά σου, σε χαϊδεύει, τη χαϊδεύεις και σου λέει: πειθάρχησες το 80%. Αύριο θα πρέπει να μην φωνάζεις πολύ όπως έκανε χθες 6-8 κτλ. Αυτή λοιπόν η συναλλαγή του πράγματος για μένα λέγεται πειθαρχία. Γιατί κάθομαι κάτω, υπακούω και την επόμενη μέρα θα είμαι πιο συνεπής στο ραντεβού μου, πιο λίγο μίλητος αν δεν έχω πολύ χρόνο, πιο κωμικός, λιγότερο κωμικός, πιο αυστηρός. Αυτά πάνω στον εαυτό μου θεωρώ ότι συνάδουν με τη λέξη πειθαρχία. Συμφωνώ απόλυτα με όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς, τις λέξεις που χρησιμοποίησες και νομίζω ότι όλα συνθέτουν και μία ιδιαίτερη αρμονία. Κοίταξε, εγώ έχω την αρμονία επάνω μου και την αγαπώ. Μπορεί αυτό να με έχει κάνει πιο εγωιστή, γιατί ξέρεις, αν θεωρείς ότι έχεις μια αρμονία επάνω σου, είναι σαν να μην έχεις ανάγκη κανέναν. Mm-hmm. Ίσα-ίσα, εγώ έχω ανάγκη πάρα πολύ τον κόσμο. Πρώτα για το συμφέρον, όπως είπαμε, για να γίνεται πιο ωραίος ο κόσμος, να αγοράζει πράγματα. Έπειτα για τη διασκέδαση, γιατί ανταλλάσσεις χιούμορ. Και μετά και για την απογοήτευση, γιατί και αυτό είναι ένα τσίπημα στη ζωή που κάτι σου ξυπνάει, κάπως σε κάνει και κάπως σε βάζει σε άλλα πράγματα. Εγώ είμαι με όλα δεκτικός, γιατί ξέρω ότι και εγώ είμαι ένα ιδιόρυθμο και ιδιαίτερο άτομο. Ουδέν κακό, αμοιγές καλού, κατά τους αρχαίους μας προγόνους. Ό,τι δεν με σκοτώνει, με κάνει πιο δυνατό, κατά τον Νίτσε. Ισχύει αυτό στη δική σου περίπτωση? Η ζωή στο κελί Δέλτα 2, και επίτρεψέ μου να αναφέρω το όνομα του, τον αριθμό του κελιού, σε έκανε πιο σοφό και πιο δυνατό ή αντίθετα δημιούργησε τραύματα που δύσκολα θα πουλωθούν? Να σου πω την αλήθεια, και είναι πραγματικά η αλήθεια. Εκεί έπαιξα το θέατρο της ζωής μου, το φιλμ της ζωής μου και το audience της ζωής μου. Δηλαδή έζησα σε δικαστική αίθουσα και αισθάνθηκα δικαστής. Έπαιξα σε θέατρο και αισθάνθηκα τον ερώτερο μονόλογο. Έκανα φιλμ και είχα τα καλύτερα μηχανήματα. Δεν νομίζω ότι μου έκανε κάτι. Εγώ και πιο τρελός είμαι τώρα και πιο εξαλαντίνομαι και πιο βλακίες λέω και πιο σοφά πράγματα λέω. Δεν νομίζω ότι αυτό που λέμε, να σου πω την αλήθεια, τι είναι η φυλακή? Το μόνο που με έκανε είναι ότι μου στέρισε τη λεκτική μου ροή, γιατί μιλούσα πάρα πολύ λίγο εκεί και διάβαζα πολύ. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, άμα διαβάζεις πολύ για να αποκοιμίζεις το μυαλό, βιβλία εννοώ και περιοδικά, και δεν συναλλάσσεσαι λεκτικά με άλλον, αρχίζει και βραδένει. Είχα 15 μήνες που μίλαγα πάρα πολύ λίγο. Και αυτό μου έκανε να αισθανθώ ότι είχα τελικά ένα κουσούρι βγαίνοντας. Αυτό όμως κράτησε 2-3 μήνες, όχι παραπάνω. Και σε αυτούς 2-3 μήνες ξέχασα και εντελώς αυτό που είχε συμβεί. Ήταν ένα φιλμ, το είδαμε, φάγαμε λιόσπορο, πετάξαμε κάτω από popcorn, ρεύτηκε όλος δίπλα μας, χασμουρήθηκε ο άλλος, τροχάλισε ο άλλος στην αίθουσα. Αλλά τελικά μετά από 2 ώρες έπρεπε να βγούμε, γιατί θα είναι άλλη ταινία με άλλο κόσμο. Ποιο είναι το πιο πολύτιμο μάθημα που πήρες από αυτή την εμπειρία? Κοίταξε, εκεί έκανα μία, αν θέλεις, ένα διαγώνισμα αντοχής. Αλλά το έχω κάνει και στο παρελθόν. Δηλαδή, όταν εγώ έφευγα από τη Γενέβη να πάω στην Πολώνια οδηγώντας με το δικό μου αυτοκίνητο, και επειδή στις Άλπες επάνω είχε χιόνι και είχα ένα σιρόκο
αυτοκίνητο παλιό, δεν ήταν το καν τζιπ, και μέσα στα χιόνια έλεγα πώς θα πάω το βράδυ να παρουσιαστώ, που χόρευα σε ένα μπαλέτο. Έπαιρνε λοιπόν τη ρόδα τη μία του φορτηγού που ήταν μπροστά, να περάσω αυτό το πέρασμα στις Άλπεις, με σφιχτά τα δόντια, και έλεγα γαμώτο μου, γιατί να μην έχω μία άνεση να πάω κάπως αλλιώς. Αλλά ξέρεις, είχα μαζί μου το βεστιάριό μου, το ένα, το άλλο κτλ. Οπότε με πάω με το αυτοκίνητο. Και ακολουθώντας τη ρόδα του αυτοκινήτου, ξέφευγα στο να βάλω τις αλυσίδες που δεν ήξερα κιόλας πώς μπαίνουν, και πήγαινα το βράδυ και ήμουνα wow. Και είπα, πάτε στη ζωή μου, λέω κάτι τέτοιο, να μην σου πω χιλιάδες τέτοια παραδείγματα δυσκολίας. Και λέω, Λάκη μου, δυσκολεύτηκες τότε εδώ πέρα που είχες την όνεσή σου, σου λέγανε κάτι στον κήπο, κάνε εδώ, πήρες το κελί και κάτσε όση ώρα θες να κοιμηθείς. Παίξε μπάσκετ, παίξε ό,τι θέλεις, παίξε με τους γύρω σου, άσε να σε παίξουν, ξέρεις. Είσαι ένας πολεμιστής της ζωής, επιτρέψέ μου να πω. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Πώς αντεπεξέρχεσαι σε αυτά τα συνεχή χτυπήματα και δεν λυγίζεις? Από πού αντλείς αυτή την ανεξάντλητη δύναμη? Εγώ στο λέω και να τριχιάζω τώρα την απάντηση. Η ασπίδα μου είναι αυτή η αγάπη του κόσμου, που αν θέλεις, εγώ ας πούμε, αν έπρεπε κάποιος άνθρωπος σαν και εμένα να πάρει αγάπη από το 1 μέχρι το 100, από τη δουλειά μου και την καταξίωσή μου είχα πάρει το 150. Δεν τον αναγνώριζα, γιατί δεν είχα χρόνο να το αναγνωρίζω, γιατί δούλευα πάρα πολύ. Δηλαδή, με αναγνώριζες εσύ σαν 20 που έδινε στην πραμάτια σου, σου έκανα διπλούς τζίρους από ό,τι είχαμε πει και μου λες μπράβο, wow, με πήγαινε σε ένα ωραίο εστιατόριο, όπως Κασίλα μου βέβαια. Εγώ το ρούχο μου ήθελα να δείξω και πίτσα να έτρωγα μόνο στο δωμάτιο, το ίδιο μου έκανε. Ή να πάω στο πάρτι, πήγαινε για 10 λεπτά και έφευγα. Όμως αυτό του κόσμου η αγάπη, που είτε για τη φυλακή, είτε γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι ο ανιψιός τους ή ένας φίλος τους που δούλευε στην εταιρεία Καβαλάς και είπε ότι είναι μία από τις καλύτερες εταιρείες, τους έκανε να αναγνωρίζουν τη σταθερότητά μου σαν χαρακτήρα. Τι θα πει αυτό? Με είχες εσύ για τρελό. Αλλά δεν άλλαξα. Είμαι πάντα τρελός. Αναλύει λοιπόν τι είναι τρελός. Πας στις αναγραφές σου και λες τρελός. Έχει ένα ταφτ, έχει ένα ρο, ένα έψιλον, ένα λάμδα, ένα όμικρο και ένα σίγμα. Βάζεις τα αρχικά. Στο ταφ τη βάζουμε αυτό. Στο ρο τη βάζουμε εκείνο. Ήρθε λοιπόν και έκανε το αυτό και θέλει στον δρόμο να μ' αγκαλιάζει. Όχι σαν έναν άνθρωπο που λέει ένα χαζό σλόγγαν ή μια βλακεία και γίνεται, πώς το λένε, sequel. Σαν έναν άνθρωπο λόγιο που ξέρει τι λέει, ξέρει τι θέλει και δεν έχει αθετήσει από αυτό. Δηλαδή, λέω ας πούμε ότι δεν μ' αρέσει το pink χρώμα. Έτσι συνεχίζω πάντα. Δεν είμαι pink σήμερα, λέω όχι, αύριο ναι, και ξανά πάλι όχι το μαύρο και μετά πάλι μαύρο. Ο κόσμος δεν ξεγελιέται πια. Και αυτό το βλέπω από την αγάπη του. Αυτό λοιπόν είναι η ασπίδα η δική μου. Η αγάπη του κόσμου, η τόσο βαθιά, όχι επιφανειακή. Δηλαδή αυτό που λέει, μωρή τι ωραία που τα λες, τι πλάκα έχεις, πόσο καλαμπούρι. Μου λένε τις λέξεις σοφός, ξηραφένιο μυαλό, σταθερός. Δηλαδή είναι πράγματα, είναι τίτλοι φοβεροί, δεν μπορούν να μην σου δώσουν δύναμη. Ίσα ίσα σου δίνουν φτερά. Και θα συμφωνήσω με όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Ευχαριστώ. Είσαι ένας άνθρωπος που σε χαρακτηρίζει το ιδιαίτερο στυλ, το κεντρικό στυλ, θα έλεγα. Τι είναι αυτό που δημιουργεί το κλίμα της ακεντρικότητας? Θέλεις κατά κάποιο τρόπο να προκαλείς, να δημιουργείς σοκ, και πιστεύεις ότι αυτό το σοκ λειτουργεί ευεργετικά στο προφίλ και τη δουλειά σου? Θα ξεκινήσω από ένα τελευταίο σημάν, αυτό που λες του προχωρημένου, του Stravagant. Πριν από αυτό βέβαια έχει συμβεί το The Met Gala στην Αμερική, έτσι για να έχεις λίγες εικόνες πρόσφατες και να καταλάβεις ένας άνθρωπος της μόδας από πού εμπνέεται και τρελαίνεται και κάποια πράγματα που θέλει να τα αφομοιώσει επάνω του. Αλλά θα σου πω από το τελευταίο που πήγα στο Μαρακές, στο show του Dior. Εκεί βρήκα παλιούς γνωστούς μου από τη μόδα, ξέρεις που γυρίζαμε γύρω-γύρω. Μην ξεχνάς ότι έχω μια κολεξιόν με τσάντες σπουδές, έχω ωραία παπούτσια, έχω ωραία καπέλα. Όχι για μένα, γιατί και μένα είναι τέλεια, αλλά και για τους άλλους είναι ωραία. Άρα λοιπόν είμαι ένας A-list άνθρωπος. Συν το ότι είμαι από την αρχή μέχρι το τέλος της βραδιάς του event, νυμφάλιος. Δεν καπνίζω, δεν πίνω, δεν παίρνω drugs. Άρα λοιπόν είμαι φθητενής. Δηλαδή η κολόνα μου, του σώματός μου δεν αλλάζει, δεν επικλίνει. Άρα λοιπόν είμαι εκεί συνέχεια. Είμαι δηλαδή σαν ένα αξεσουάρ του χώρου που πας. Οπότε λοιπόν όλοι μου μιλήσανε, μου κάνανε, μου δείξανε κτλ. Και εγώ αισθάνθηκα πολύ οικείος, γιατί όλοι γύρω ήταν ωραία ντυμένοι. Δηλαδή φορούσαν πολύ ωραίες κελεμπίες, όσοι ήθελαν να είναι έθνικοι. Άλλοι φορούσαν μια φούστα από κάτω τα αγόρια και από πάνω ένα σμπόκι. Ό,τι μπορείτε να φανταστείς, γιατί ήταν η μόδα. Δηλαδή εκεί αισθάνθηκα σαν να είμαι πρόσκοπος, σαν να φοράω μια στολή. Αυτό όμως δεν με κάνει να μην μιλάω normal, να μην τους λέω ότι εμείς ας πούμε από αυτό το κεφτέ που έχετε εδώ έχουμε πολύ πιο ωραίο στην Ελλάδα και κρίμα που δεν έχουμε λίγες ελιές και λίγο κρεμμύδι Πελοποννήσου που είναι φοβερό ή κρεμμύδι της Σικελίας. Δηλαδή αυτό είναι ένα πράγμα
πώς να σου πω, παιδάκι μου, ένα κάλυμα που βάζεις στην καινούργια Rolls Royce που μέσα έχει το interior της Hermès. Έχει πάνω ένα άσπρο πανί. Αυτό το άσπρο πανί το ξεσκεπάζεις, που είναι όλο φρουφρού γύρω, αλλά μέσα βλέπεις μια ποιότητα, βλέπεις ένα σταθερό μοντέλο. Άρα, εμένα, ναι, όπως και στους ανθρώπους, δεν με πειράζει. Μετά από 10 λεπτά, αν ο άνθρωπος δεν έχει κάτι να μου πει και κάτι να με τραβήξει, δεν μου λέει τίποτα το ντύσιμο. Απ' την άλλη μεριά, έχοντας να κάνω με διάφορους σχεδιαστές, δεν μπορώ να μην είμαι κι εγώ λίγο τρελός. Τι να κάνω. Ξέρεις, θέλω να είμαι θεατρικός. Δηλαδή, οι όρνηθες, ας πούμε, έχουν υπέροχα κοστούμια. Αν ήθελα να πάω στην επίτευγμα, θα ήθελα να πάω σαν θεατής. Γιατί τότε θα ήμουν ιδιαίτερος. Ενώ αν ήμουν στο stage, θα ήμουν όπως όλους τους άλλους. Άρα λοιπόν, έτσι θα πήγαινα στην επίτευγμα για να ντυθώ όπως δίνομαι και να διαφέρω στις κερκίδες και όχι στη σκηνή. Πολύ ωραίο αυτό. Είμαι άνθρωπος στις κερκίδες, λοιπόν. Και μιας και μιλάμε για ιδιαίτερα ρούχα και αξεσουάρ, πολύ πρόσφατα παρουσίασες τη νέα σου κολεξιόν με καπέλα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Είναι φετίχ για σένα τα καπέλα, γιατί πάντα φοράς πάρα πολύ ιδιαίτερα και περίεργα καπέλα. Ναι, κοίταξε, καπέλα ιδιαίτερα φτιάχνω ο Φιλιπ Τρέισι και ο Στέφεν Τζόουνς, στους οποίους ήμουν πελάτης εδώ και χρόνια. Παρόλο που έχω μια ωραία κόμη τώρα τελευταία από ό,τι μου λένε, μου αρέσει να την καλύπτω με υπέροχο αξεσουάρ που λέγεται καπέλο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά είναι το φετίχ μου. Δηλαδή τα βλέπεις και μες στο σπίτι, τα έχω εδώ σκορπισμένα και τέτοια. Είναι, πώς να σου πω, σχεδόν μανία. Τώρα, από εκεί πέρα, τα καπέλα που έφτιαξα τα καινούρια, που είναι visor που λέμε αυτό, ξέρεις, με το μπροστά για να προστατεύεσαι από τον ήλιο, γιατί και γυαλιά φτιάχνω τώρα που θα βγουν πάλι στο εμπόριο, ενώ έφτιαχνα παλιά τα λακ, τώρα κάνω τα γυαλιά τα λακ της Γαβαλάς, τα οποία θα βγουν για το επόμενο καλοκαίρι, κάνω τα φουλάρια, έτσι απλά για να σου πω ότι κάνω ένα frame, πώς είναι ένα talking head στην τηλεόραση που φαίνεται από εδώ και πάνω, ένα κοντινό που λέμε, θέλω να κάνω το κοντινό του ανθρώπου. Τώρα, από την άλλη μεριά όμως, θα αγγίξω κάτι πολύ ευαίσθητο, αλλά θέλω να με καταλάβεις πρώτα εσύ και μετά αυτοί που θα δουν την εκπομπή μας, ότι αυτά τα περισσότερα καπέλα έχουν μαλλιά, αν είδες. Ναι. Δηλαδή έχουν καρέ μαλλιά, έχουν κοτσίδες και μπορεί να τα φτιάξεις όπως θέλεις. Το οποίο έχει ένα βέλκρο μέσα και βγαίνει. Ξέρεις ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι δυστυχώς λόγω των καταστάσεων που πάσχουν από αρρώστιες που πρέπει να κάνουν χημειοθεραπείες. Άρα λοιπόν αυτόν τον ανθρώπο τους πέφτει τα μαλλιά κτλ. Και εγώ σκέφτηκα γιατί να μην είναι κομψή ακόμη και τότε. Μία πρόταση είναι, δεν επιμένω, δεν το κάνω εμπορικά δηλαδή. Εντάξει, το συμφέρον είπαμε ότι είναι συμφέρον και φυσικά είναι. Αλλά έτσι το αισθάνομαι εγώ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος όταν κάτι έχει που τον έχει ρίξει και τον έχει φέρει σε αυτό το σημείο, μπορείς πάντα να του δώσεις κάτι αξιοπρεπές και να αισθάνεται μια χαρά. Είσαι στη θάλασσα, είναι ανακατεμένα τα μαλλιά σου. Βάζεις το καπέλο, έχεις το μαλλί επάνω. Εγώ προχτές το φόρεγα ένα με καρέ που είμαι. Μάλιστα το φόρεσα και στο Μαρόκο. Εκεί είχα πάει έτσι στο πάρτι. Και κάποια στιγμή όταν ζεσθενόμουν έβγαζα το καπέλο, αλλά αυτό έβγαινε και τα μαλλιά μαζί. Μετά έβγαινε έξω, έβαζα το καπέλο ξανά. Ξέρεις, μ' αρέσει και ο κόσμος να γελάει. Είδες εσύ πως χαμογέλασες τώρα. Είναι τέλειο για μένα αυτό το πράγμα. Να μου πεις τώρα, βρελάκι μου, πρέπει να κάνεις ολόκληρο σκηνοθεσία. Όχι, όχι, προς Θεού, εγώ αισθάνομαι καλά εγώ με μένα. Νομίζω είναι το δείγμα της ευφύειας σου, αλλά μιας και μιλάμε για ρούχα, θα ήθελα να μου πεις πώς παντρεύεται το πρακτικό με το δημιουργικό, που είναι πολλές φορές και εξωπραγματικό. Μία νύφη και ένας γαμπρός πηγαίνουν στην εκκλησία χωρίς τη θέλησή τους, πρέπει να βάλουν κάτι εκείνη τη στιγμή γιατί είναι μία τελετή. Πρέπει να αισθανθούν άνετα μέσα σε αυτό που έχουν επιλέξει φυσικά να βάλουν, έτσι. Δεν ξέρεις ποτέ μέσα στη βραδιά τι θα πει να αισθάνεσαι άνετα. Όμως το έχεις βάλει. Εμένα δεν μου συμβαίνει αυτό. Αν μου βάλεις κάτι πολύ κλασικό, που όλοι λένε «Ουάου, τι ωραίος που είσαι κλασικός», δεν με κάνει εμένα να αισθάνομαι καλά. Εγώ αν δεν έχω κάτι πολύ μορφικό, να το γυρίσω το βράδυ, να γυρίσω το μανίκι, να το αλλάξω έτσι. Αυτό πάνω απ' ότι είμαι μια ζωή σε μια εκρήγορση με τη δημιουργικότητα, κατά τη δική μου φάση. Ποτέ όμως μα ποτέ στις βιτρίνες μου, στα εμπορεύματά μου που επέλεγα, δεν είχα βάλει τέτοιου είδους πράγματα προς πώληση. Αυτό είναι δικό μου σκεπτικό για μένα να είμαι θεατρικός, γιατί θεωρώ, πιστεύω ή τολμώ, αν θέλεις πάνω απ' όλα, να το βάλω και να το χρησιμοποιήσω. Δεν θα έλεγα σε σένα ότι πρέπει να βάλεις ένα ρούχο σαν και αυτά που φοράω εγώ, ούτε σε κάποιο άλλο φίλο μου. Ίσα-ίσα που τους θαυμάζω στα κλασικά τους ρούχα. Άλλωστε, η κορνίζα πάντα πρέπει να είναι κλασική. Το έργο είναι αυτό που παίζει ρόλο. Όλα αυτά τα χρόνια έχω μάθει ότι το πιο σημαντικό σε ένα φόρεμα είναι η γυναίκα που το φοράει, κατά τον Yves Saint Laurent. Ναι. Οι Ελληνίδες διαθέτουν αισθητική ή
απλώς βάζουν ό,τι είναι επώνυμο και κρύβονται πίσω από το άλοθη της επωνυμίας του ρούχου. Τώρα σε έπιασα με λάθος ερώτηση. Έπρεπε να την κάνεις αλλιώτικα. Να πεις, η τσάντα τελικά είναι το ντύσιμο της Ελληνίδας ή το ρούχο. Και θα σου πω το εξής. Αστείευομαι βέβαια, είσαι ευαίσθητη και κάνεις και πολύ σταθερές και πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις. Απαντάς αντιλαμβανόμενος απόλυτα την ερώτηση φυσικά. Όμως σήμερα η γυναίκα θεωρεί ότι η τσάντα είναι αυτό που την καταξιώνει και θλίβομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πηγαίνω σε εστιατόριο το βράδυ και νομίζεις ότι οι γυναίκες είναι υπομετακόμιση. Έχουν κάτι τσαντάρες με πράγματα μέσα τρελά. Αυτό κρύβει τη σεξουαλικότητά τους. Εάν η γυναίκα δεν έχει το βράδυ ειδικά. Αυτοί που είναι μοντάτη, έτσι, δεν σου λέω για την γυναίκα, την νοικοκυρά, η οποία η έρμη βγαίνει καθώ πάει σε μια ταβέρνα με τον άντρα τη και περνάει τέλεια και δεν έχει και τσάντα, γιατί ο άντρα τη θέλει να τη κρατάει το χέρι, γιατί είναι πολύ ερωτευμένη, οπότε θέλει το χέρι άδειο. Αλλά σου λέω για κάποια μοντάτη γυναίκα. Δηλαδή, πώ είναι δυνατόν να είναι σεξουαλική μια γυναίκα με μια τσαντάρα και πάει το βράδυ κάπου. Και μια και μιλάμε για τσάντε. Τα backpack δεν τα μπορώ καθόλου. Παρόλο που έχω σχεδιάσει δύο για την Hermès, δεν τα μπορώ καθόλου. Τώρα, όσον αφορά το υπόλοιπο ντύσιμο, όταν η γυναίκα λοιπόν έχει ένα budget 10 και τα 8,5 τα δίνει για μια τσάντα, με το 1,5 elegant δεν θα είναι. Και φοβάμαι ότι αν δώσει όλα τα 10 για τον ντύσιμο, πάλι δεν θα είναι elegant. Συμφωνώ. Οπότε ακόμη είμαστε στο μετέωρο. Θα μπορεί να γίνει πιο καλύτερη το 2020. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι οι γυναίκες. Και μπορεί και οι άντρες, αλλά κυρίως οι γυναίκες, επειδή ασχολούνται με την εξωτερική τους εικόνα περισσότερο από τους άντρες κάποιες φορές, στέκονται και εγκλωβίζονται στο όνομα που φέρει κάτι. Ναι, είναι αλήθεια. Εικόνα αυτού. Είναι αλήθεια. Γιατί, να σου πω όμως κάτι. Εμείς όταν δειγματιζόμασταν στο Saint Laurent, στο Dior, στο Gucci, σε όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείες που τότε έφερναν, που ακόμη κανείς δεν είχε φέρει, εξαρτάται το buying που κάνεις, την αγορά δηλαδή. Όταν έχεις έναν καλό buyer, ο οποίος είναι στιγνός, μπορεί να είναι και 180 κιλά, αλλά να έχει πολύ ωραίο γούστο, δεν έχει σημασία ο buyer να είναι κομψός ή οτιδήποτε, να έχει μεγάλη γνώση και να αγαπάει το figure της χώρας που εκπροσωπεί και το κατάστημα που εκπροσωπεί. Εγώ, ας πούμε, ήμουν σε 5 τραπέζια και δειγματίζονται, έχω δίπλα μου την Πολωνία, τη Ρωσία, την Αμερική και την Ελλάδα. Βλέπω τώρα ότι παίρνουν ένα πράγμα και λέω: Θεέ μου, ποιος θα το βάλει αυτό. Δεν μπορώ εγώ να το πάρω, να το φέρω στην Ελλάδα, να το λανσάρω. Γι' αυτό το λόγο και είχα και μια επιτυχία όταν ήμουνα. Και οι γυναίκες οι δικές μου βγαίνουν κομψές και με όσο λιγότερα χρήματα γίνεται. Γιατί αν, ας πούμε, η γυναίκα δεν έχει κάποια έξτρα χρήματα να πάει σε μια φίλη της και να της πάρει ένα ωραίο λουλούδι ή να της κάνει κάτι και τα έχει δώσει όλα στον ντύσιμο, δεν έχει ωραίο lifestyle. Εγώ θέλω ο άνθρωπος να έχει ένα lifestyle ωραίο γενικότερα. Η μόδα που δεν φτάνει στους δρόμους δεν είναι μόδα κατά την Coco Chanel. Είναι δεδομένο ότι στην περίοδο αυτή της κρίσης δεν μπορεί να έχει ο καθένας πρόσβαση στην υψηλή ραπτική και στα ακριβά ρούχα. Πώς μπορεί να επιτευχθεί η καλή ποιότητα ενός ρούχου και την ίδια στιγμή να μην είναι απαγορευτικό ως προς την τιμή του. Καταρχήν μπορούμε να ξαναβάλουμε ανακυκλωμένα ρούχα. Το είπαμε και στο TEDx γιατί ήταν μια κοπέλα από την Σουηδία και μιλούσαμε γι' αυτό για την green energy, όλα τα ανακυκλωμένα κτλ. Οι καλές ποιότητες, όπως ήταν κάποτε στα 80s ας πούμε, για να μην σου πω 70s και 60s, τα υφάσματα μπορούν να πληθούν κάθε χρόνο επί 20 φορές το καθένα. Mm. Δηλαδή να πληθούν πολλές φορές, γιατί δεν χαλάγανε τα υφάσματα εκείνα. Ενώ το σημερινό, το επώνυμο, ένα Dior, ας πούμε, αν πάρεις το 60 και ένα Dior σήμερα, το Dior σε 3 πλησίματα μπορεί να χαλάσει, ενώ το παλιό σε 103 να είναι το ίδιο. Άρα λοιπόν, όταν πρέπει να ταυτιστείς με καθαρισμένο ρούχο, που είναι το δικό σου αυτό που έχεις επιλέξει, που χαλάει, λες αφού χαλάει, γιατί δεν κοιτάζω ένα vintage. Παίρνει λοιπόν το vintage, άρα δεν ακολουθεί τη σημερινή τακτική. Το vintage έχει πολύ φτηνότερα, είναι πολύ πιο chic. Και ειδικά με το θέμα του Gucci που έφερε αυτό το Revolution και βάζεις άλλα χρώματα πάνω εμπριμέ, άλλα από κάτω εμπριμέ, άλλο από το μανίκι το ένα, άλλο από το άλλο, άνετα μπορείς να βρεις κάποια πράγματα ή να ανοίξεις πλέον περιοδικά, να πάρεις μέσω των social και τέτοια, να βρεις πάρα πολλά πράγματα. Αυτό δεν ενθέτει ελεγκάνσα, αλλά ενθέτει λιγότερα χρήματα για να ξοδέψεις όσον αφορά την εμφάνισή σου. Mm-hmm. Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι προσωπικό. Μετανιώνεις που δεν έχεις κάνει παιδιά, θα ήθελες να έχεις κάνει παιδιά? Πολύ, πάρα πολύ.
Βέβαια. Είχα όμως ανήψια και τώρα έχω, η τελευταία μου ανήψια είναι 15 χρονών, η Νοταλία, η οποία ήταν και αυτή μαζί μου στο Μαρακές. Είναι ένα παιδί που φαίνεται 23-25, γι' αυτό σου λέει εξέλιξη των ανθρώπων είναι τρομερή. Όταν εγώ της δίνω το κινητό μου και της λέω κάνε αυτό το τάκ και εκείνο και το άλλο και αυτό, μου λέει δεν γίνεται όμως έτσι, πρέπει να γίνει αυτό. Το frame είναι έτσι, το φως είναι αυτό. Λέω παιδί μου, τι είναι όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή όταν δεν θα είμαι μαζί σου πώς θα το κάνω. Επειδή λοιπόν μεγάλωσα αυτά τα παιδιά και κάποια στιγμή είχα πει στις αδερφές μου, γιατί μόνο έτσι μπορούσα να υιοθετήσω ένα παιδί, να πούνε αυτές το OK, που είχαν ήδη παιδιά και τα λοιπά, μου είπανε και τι να το κάνεις, αφού έχεις τα δικά μας παιδιά. Από εκεί πέρα όλοι μου οι φίλοι είναι πολύ πιο νέοι από μένα. Έχουν συνήθειες της νεολαίας, ας το πούμε, οπότε είναι σαν το ανήψι μου, το εγγόνι μου, το παιδί μου. Μην τα ακούνε αυτά τώρα, γιατί ξέρεις, με έχουν και σαν διαφορετικό οπότε πράγμα στο μυαλό τους. Άρα έχω κατά κάποιο τρόπο καλύψει. Είμαι, δανεικό, είμαι περιστασιακός μπαμπάς. Πιο ωραίο το βίντεο. Ναι. Κλείνοντας και πρωτού σε ευχαριστήσω, θα ήθελα να μου πεις τι ετοιμάζεις φέτος, πού σε βρίσκουμε, τι θα κάνεις. Τώρα με βρίσκεις πριν φύγω να πάω διακοπές επιτέλους σε ένα ιδιωτικό νησί στην Κορσική που λέγεται Ile de Cavallo. Πηγαίνω 40 χρόνια εκεί. Εκεί γνώρισα τον Μπερλουσκόνη, τον Μπαρίλα, τον Ile, γιατί όλοι αυτοί έχουν σπίτια εκεί σε αυτό το νησάκι. Και έχω μια φίλη μου που είναι Έλληνο-Ιταλίδα, παντρεμένη εκεί, έχει κόρη 45 χρονών. Που προχτές που το συζητούσα, μου λέει: Θεέ μου, πώς πέρασε έτσι ο καιρός. Που έχουμε μεγαλώσει μαζί με αυτήν. Μαζί είμαστε και στην Ιταλία στην αρχή τότε, τα 70s. Το σπίτι είναι πάνω στη θάλασσα, οπότε θα κάνω τις διακοπές μου. Από εκεί πέρα γυρίζω στη δουλειά που είναι η Μύκονος, που είμαι την ημέρα στο Καλούα, το βράδυ στο Σιντερέλα και κάνω ειδικές εκδηλώσεις στο Κιονισό, που είναι ένα υπέροχο ξενοδοχείο που άνοιξε πέρυσι το καλοκαίρι μαζί μου και εγώ ήμουν ο art director. Φέτος θα είμαι ένας βοηθός τους Parcelli, γιατί δεν προλαβαίνω να κάνω όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Θα κάνω λοιπόν τα γυαλιά μου για του χρόνου το καλοκαίρι. Σου λέγανε να σε εξαγοράσω τώρα, μπορούσα να κάνουμε καμία συνέντευξη. Τα καπέλα μου θα συνεχίσουν. Πηγαίνω στο εξωτερικό, ήδη τα έχουν πάρει 2-3 υπέροχα μαγαζιά, αλλά εγώ δεν είμαι έτοιμος ακόμα να τα παραδώσω όλα. Τα γυαλιά. Και βέβαια συνεχίζω να, ακόμα να σχεδιάζω για την Ερμές και όλα αυτά που κάνω για το εξωτερικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λάκη. Εγώ να δεις. Είναι πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σου και πολύ ιδιαίτερη. Και σου εύχομαι πραγματικά να είσαι πάντα τόσο δημιουργικός και ανατρεπτικός. Σε ευχαριστώ και χαίρομαι και εγώ που μίλησα μαζί σου, ένα τέτοιο σπάνιο κορίτσι με μια υπέροχη οικογένεια. Μου έχετε κάνει πάρα πολύ εντύπωση και για μένα τέτοιοι άνθρωποι είναι αυτό που με κάνουν να στέκομαι μετά από 66 χρόνια μεγάλης υπομονής σε άσχημα πράγματα. Υπάρχει και αυτή η αναλαμπή των υπέροχων, όχι συγκριτικά με το κακό που υπάρχει, με το όμορφο. Μ' αρέσει να είμαστε διεθνείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λάκη μου.